πολίτες. Τον άνθρωπο ο οποίος χαρακτηρίστηκε αρχιτέκτονας της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η υπογραφή του βρίσκεται μαζί με την υπογραφή του Νικολά Ντιμητρόφ κάτω από την Συμφωνία. Βεβαίως όλα αυτά υπό την αιγίδα και υπό τις άοχνες προσπάθειες των δύο πρωθυπουργών, του Αλέξη Τσίπρα και του Ζόραν Ζάεφ. Ο Νίκος Κοντιάς είναι η πέμπτη φορά που βρίσκεται σε αυτήν την εκπομπή. Ξεκινήσαμε μία σειρά συνεντεύξεων στα τέλη του Δεκέμβρη, λίγο πριν τις γιορτές του 2017 ήταν, κύριε Υπουργέ, και κλείσαμε αυτόν τον κύκλο αμέσως μετά το δημοψήφισμα στα Σκόπια, την πρώτη ή στις 2 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε πει λοιπόν με τον Υπουργό ότι εφόσον και όταν ψηφιστεί η συμφωνία, κυρωθεί και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα κλείσουμε αυτές τις συνεντεύξεις σαν να κλείνουμε έναν κύκλο σχετικά με την διαπραγμάτευση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό το λόγο, ως εισαγωγή στην απόψινή συζήτηση, θέλω να θυμηθούμε, κύριε Υπουργέ, τι είπατε εδώ, σε αυτήν την εκπομπή. Α, ενδιαφέρον θα έχει. Σε αυτές τις προηγούμενες συνεδρίες. Γιατί εγώ δεν ξανακοιτάω ποτέ τις. Να δούμε. Μιλάω πάντα ειλικρινά και έτσι δεν τα ξανακοιτάω. Πού πέσατε μέσα ή πού πέσατε έξω. Λέγα. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε. Οι Σκοπιανοί πρέπει να καταργήσουν όλον αυτόν τον αλυτρωτισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συμφωνία εν εμπιστοσύνη. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια πλειοψηφία στη Βουλή, ακόμα και αν η Νεοδημοκρατία κάνει αυτό το θεατρινισμό ότι συμφωνεί με τη λύση, αλλά δεν θέλει να την ψηφίσει λόγω των ανέλη. Οποιαδήποτε συμφωνία θα κάνουμε, αν δεν συνοδεύεται, έτσι όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον και όπως το καταλαβαίνω, αν δεν συνοδεύεται από συνταγματικές αλλαγές, αν θέλετε να τις πείτε προσαρμογές, θα μπορεί οποιοδήποτε μετά νέος πρωθυπουργός από άλλο πολιτικό χώρο να το αλλάξει. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να πεις το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Και όταν έρχεται αυτή η στιγμή, κατανοείς τις δυσκολίες που υπάρχουν μπροστά σου. Έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία της φίλης χώρας στα βόρειά μας, η ηγεσία στα Σκόπια, τώρα που πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, αλλά έχω τη βαθιά πεποίθηση και ελπίδα ότι αυτά πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες, θα ξεπεραστούν. Έργα όμνες είναι η χρήση, και το έχει εξηγήσει πολύ καλά ο κύριος Βενιζέλος σε εποχή Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαμαράς, κανείς να μην θυμάται τι έλεγε ο Υπουργός του Εξωτερικών, που έλεγε σωστά πράγματα, ότι το έργα όμως αφορά την εσωτερική και την εξωτερική χρήση, δηλαδή τη συνολική χρήση. Υπάρχει θέληση και από τις δύο ηγεσίες να βρεθεί λύση. Μπαίνει τέλος σε όποιους σκεφτόντουσαν τη Μεγάλη Αλβανία, δείτε σταθεροποιείται αυτή η χώρα. Η σχέση Ελλάδος-Φύρων είναι ένας άξονας, δείτε το γεωγραφικά, που σταθεροποιεί από όλες τις πλευρές τα Βαλκάνια. Η συμφωνία που γίνεται ανάμεσα σε δύο κράτη ή πολυμερείς συμφωνίες με το πνεύμα Α που έχουν συμφωνήσει όλες τις πλευρές αποτελούν μετά, θα έλεγα με την παλιά αριστερή ορολογία, ένα πεδίο μάχης. Δηλαδή γίνεται μια μάχη τώρα για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, να την καταλήξουμε και μετά θα γίνει μια μάχη ερμηνείας και υλοποίησης. Μου λέτε ότι τον Μάρτιο η δική μας πρόθεση, η πρόθεση ενώ της κυβέρνησης, αλλά και αυτή η αλληλουχία των γεγονότων. Προσέξτε να δει, όποτε τελειώσουν αμέσως μετά. Ναι, γιατί μπορεί να πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή και να έχει τελειώσει πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, άμα πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή, προσέξτε 2 μήνες, δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή. Άρα αυτό θα είναι μέσα στο Δεκέμβρη. Εμείς κάναμε εξωτερική πολιτική χωρίς να κοιτάμε στο εσωτερικό. Διότι είχαμε σοβαρές ανησυχίες για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και για την επιρροή τρίτων δυνάμεων που δεν είναι ιστορικά φιλικές μας. Οι κυβερνήσεις πέφτουν μέσα στη Βουλή και με ψηφοφορία. Όποιος θέλει. Ή μετά από πρόταση δυσπιστίας ή ψηφοφορία. Έχει τις δύο περιπτώσεις. Όποιος έχει άλλη γνώμη, θέτει ένα θέμα στην ψηφοφορία και ψηφίζουμε. Εκεί ανακαλύπτουμε όλοι τα μυστικά της Βουλής και τους πραγματικούς σχετισμούς. Το 151 το θεωρείτε δεδομένο? Και παραπάνω. Και παραπάνω λέτε. Το 151 αφορούσε την κύρωση της συμφωνίας. Ακριβώς. Που ήρθε με 153. Δεν αμφιταλαντευτήκατε καθόλου σε αυτή την πορεία ότι θα μπορούσατε να χάσετε την ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Όχι. Όχι, γιατί και οι δυνάμεις που ψηφίσανε ενάντια σήμερα
δεν θα το επέτρεπαν να πέσει αυτή η συμφωνία, γιατί στο βάθος ψυχής τους ξέρουν ότι είναι καλή και χρήσιμη. Αλλά επειδή θα πέρναγε, παρόλο που είναι καλή και χρήσιμη, δεν θέλαν να τη στηρίξουν. Είχαν δηλαδή τη χαρά να είναι ευχαριστημένοι που έγινε η συμφωνία και που τα ταύχρονα δεν παίρνουν το βάρος της και μπορούν να κάνουν κριτική. Είναι μονάζιγα δικά τους τα θέλα. Ναι, το λέω γιατί σε κάποια χρονική στιγμή, από κάποια χρονική στιγμή και μετά, γνωρίζατε πολύ καλά ότι ο τότε κυβερνητικός σας εταίρος δεν θα στηρίξει, δεν θα ψηφίσει. Κύριε Κοντρός, θυμόσαστε, είχε πει ότι θα έριχνε την κυβέρνηση. Ότι το Δεκέμβρη του 2017, πριν 1,5 χρόνο, ας πούμε. Ναι. Λιγότερο από 18 νομίζει. Δεκεμβρίου του 2017 ήταν. Ναι, σας είπα ότι υπάρχει πλειοψηφία βουλευτών. Είχατε πει, όχι και κομμάτων. Όχι κομμάτων. Ναι. Και μάλιστα μου έγινε μια μεγάλη επίθεση και είπα ότι ο πολιτικός οφείλει να κάνει μια αξιολόγηση του πραγματικού σχετισμού δυνάμεων και να βλέπει προς το μέλλον. Εγώ έχω κουραστεί με πολιτικούς οι οποίοι όλη η δουλειά τους είναι η αδράνεια και να τσακωνόμαστε για το ότι δεν κάνουμε τίποτα, να κάνουμε μικροπολιτικές, κοτσομπολιά. Εδώ πρέπει να έχουμε διορετικότητα, τόλμη και να λύνουμε τα προβλήματα της χώρας. Και γι' αυτό λέω, και το είπα και στη Βουλή, ότι κάποιοι θέλουν να είναι το πρόβλημα και να ζουν από πρόβλημα. Εγώ θέλω να είμαι η λύση και να ζει η χώρα από τις λύσεις. Λοιπόν, θέλω απόψε να τρέξουμε όλη αυτή την περίοδο, αυτόν τον περίπου 1,5 χρόνο, μπορεί και κάτι παραπάνω, της διαπραγμάτευσης. Και θέλω να απαντήσετε σε μία σειρά από ερωτήματα για τα οποία μάλιστα... Πρέπει να πούμε ότι υπήρχε και μια φάση προετοιμασίας της διαπραγμάτευσης. Ναι. Ήταν μόλις εκλέγηκε ο Ζάεφ, αν θυμόσαστε την πρώτη επίσκεψη... Την άνοιξη του 2017 νομίζω. Υπουργό καλοκαίρι. Υπουργού Εξωτερικών έγινε στην Αθήνα. Ήρθε ο Νικόλας ο Δημητρόφου, που πια είμαστε φίλοι, και με κοίταζε και έλεγε τώρα αυτός εδώ τι ακριβώς είναι, πού πρέπει να προσέξω μαζί του, πού θέλει να μου τη στήσει. Υπήρχε μια δυσπιστία και εγώ, ναι, το εξήγησα ότι... Καχυποψία. Καχυποψία, ναι, με την καλή έννοια. Λογική. Και εγώ το εξήγησα, όπως είχα εξηγήσει και στον Ίμετς, ότι πρέπει να βάλουμε το χέρι μας στην καρδιά και να πούμε αν είμαστε αποφασισμένοι, παρά τις δυσκολίες και παρά τις επιθέσεις που θα δεχτούμε, να λύσουμε ένα πρόβλημα προς όφελος των δύο λαών και όλης της περιοχής. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό έτσι αποτελεί απορία πολλών και κάποιοι ενδεχομένως βλέπουν πίσω από αυτό και έναν κρυφό πολιτικό σχεδιασμό. Γιατί, τι ήταν εκείνο μάλλον που το καλοκαίρι του 2017, σε χρόνο ανύποπτο, σας έκανε εσάς να πιστεύετε ότι θα και τον Αλέξη Τσίπρα βεβαίως από την άλλη πλευρά, σας έκανε να πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί ένα θέμα μετά από 27 χρόνια όταν κανείς δεν το είχε λύσει. Μήπως ξεκινήσατε μια διαδικασία λέγοντας θα την πάμε και όπου πάει, τέλος πάντων, χωρίς να είστε πεισμένοι ότι μπορεί να υπάρξει λύση. Κύριε Κοντρότσο, πολλά μπορεί να μου χρεώσει κανείς, αλλά ότι δουλεύω χωρίς σχεδιασμό και στρατηγική, ουδέποτε το είπε κάποιος. Προσπάθησα με την προηγούμενη κυβέρνηση, του Κρουεύσκη και του τότε Ποπόφσκη Υπουργού Εξωτερικών, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Πήγα στα Σκόπια, ήμουν ο πρώτος Έλληνας υπουργός που πήγε ως υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος. Όχι. Αυτό ήταν πότε, το 2015? Προεδρία της Επιτροπής. 16, πότε? Ναι, 15 καλοκαίρι. Ναι. Δεν το θυμάμαι κι εγώ ακριβώς με τα πολλά ταξίδια. Αλλά τότε έγιναν τα εξής δύο. 15 είναι. Έγιναν τα εξής δύο πράγματα. Το πρώτο, πρότεινα στην κυβέρνηση Κρουεύσκη να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Συζήτησα με τον Ποπόφσκι και του είπα, έλα στην Αθήνα. Θα σου πω τρία ονόματα εγώ και έλα εσύ με τρία ονόματα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Ήρθε στην Αθήνα μετά και μου είπε ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σου κάνω πρόταση διότι δεν έχουμε οριμάσει ακόμα. Ενώ εγώ του έκανα προτάσεις. Και μείναμε εκεί. Αυτό που μου ζήτησε και το κράτησα είναι ότι ουδέποτε άνοιξα το στόμα μου να πω τι έγινε σε αυτή τη συζήτηση ή να προσπαθήσω να τους εκθέσω. Το δεύτερο που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από το πρώτο μου ταξίδι και τα επόμενα ασφαλώς στα Σκόπια είναι ότι άνοιξα ένα διάβλο συζητήσεων με την αντιπολίτευση, τον κύριο Ζάεφ και με τον Αχμέτη, τον υπουργό, τον ηγέτη, τον φυσικό στρατηγό, ας το πούμε έτσι, του αλβανικού στοιχείου στην μελλοντικά βαριά Βόρεια Μακεδονία. Και κυβερνητικό εταίρο του Ζάεφ τώρα. Και κυβερνητικό εταίρο του Ζάεφ, ο οποίος μου έστειλε και μια καταπληκτική επιστολή, πρέπει να σας πω. Πήρα εκατοντάδες επιστολές από ξένους παράγοντες και δεκάδες από υπουργούς εξωτερικών, που λέει ότι πράγματι αυτά που συμφωνήσαμε τότε τα κρατήσαμε, το αλβανικό στοιχείο ήθελε λύση. Και αποτελούσε ένα στοιχείο που βοηθούσε
στο να προχωρήσουν οι λύσεις ενάντια ακόμα και στη θέληση του Κρουεύσκη. Πρέπει να σας πω, να σας αποκαλύψω εδώ, ναι, ότι τότε Αμερικάνα υπουργός εξωτερικών με πήρε τηλέφωνο η Ολμπράιτ και μου είπε ότι δεν κάνεις καλά που συναντάς την αντιπολίτευση στο ΖΑΕΦ και που συναντάς και τους Αλβανούς, διότι νιώθει ο Κρουεύσκη ότι τον πιέζεις. Και της είπα να μην με ξαναπάρει τηλέφωνο και να μην ανακατεύει τις διαπραγματεύσεις που κάνει η Ελλάδα για να λύσει μαζί με την τότε Φύρομ ένα εθνικό τους σοβαρό ζήτημα. Και δεν ξαναπήραν από τότε τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Λέτε λοιπόν ότι το καλοκαίρι του 2015 που είχαν ξεκινήσει αυτή η φροντίδα με τους Αλβανούς, ναι, απέδωσε καρπούς μέχρι και την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων και αυτή η καλή σχέση που ανέπτυξα με τον ΖΑΕΦ όταν τότε τον χτυπούσαν από όλες τις πλευρές και του συμπερασταθήκαμε και εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση στην εποχή που βρισκόταν σε μεγάλες δυσκολίες μέσα στην χώρα του και όπου κινδύνευσε ακόμα και η σωματική του ακεραιότητα, έφτιαξε ένα... έδωσε τη δυνατότητα, θα έλεγα πιο σωστά, να υπάρχει μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ΖΑΕΦ και στην ελληνική πλευρά, που αναπτύχθηκε βέβαια πάρα πολύ δημιουργικά, με τα ταλέντα βέβαια που έχει ο Πρωθυπουργός μας, σε μια σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι από την αρχή θέλαμε να λύσουμε το ζήτημα, να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, αλλά να βάλουμε και καθαρά προς όλους τα ζητήματα. Είχα τότε μελετήσει, γιατί είχαμε περάσει τη μεγάλη οικονομική κρίση. Κρατώ λοιπόν ότι οι πρώτες επαφές για να ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά με το ονοματολογικό έγιναν το καλοκαίρι του 2015 με πρωθυπουργό τον Νίκολα Γκρούευσκι, ναι, και τον Ποπόσκι, υπουργό εξωτερικών. Δεν θέλανε. Η μόνη πρόταση που έκανε, την οποία την κάνανε και στο παρελθόν, ήταν να βάλουμε μπροστά από το Δημοκρατία της Μακεδονίας να βάλουμε ένα επίθετο. Δηλαδή να λέει, ξέρω εγώ, Βόρεια Δημοκρατία, Νότια Δημοκρατία, Άνω Δημοκρατία. Και τους εξήγησα τότε, και ήταν ολοφάντηρη αυτή η εξήγηση, ότι αυτό αφορά το πολίτευμα, το πολιτικό σύστημα. Όταν μπαίνει μπροστά από τη Δημοκρατία, το όνομα, ναι, κοινοβουλευτική, προεδρική, προεδρευόμενη και μόνο βασιλική δημοκρατία κλπ. Είναι το πολίτευμα, δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα της χώρας. Και κατά σύμπαν δεν μπορέσαμε μετά να κουβεντιάσουμε, όμως κάναμε κάτι πολύ σοβαρό. Του πρότεινα εγώ στην πρώτη επίσκεψη που δεν μπόρεσε να μου απαντήσει του Νικόλα του Ποπόφσκι, είμαστε όλοι νίκηδες σε αυτή την ιστορία, του πρότεινα να ξεκινήσει με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το οποίο κατά τη γνώμη μας και την εμπειρία που είχα από παλιά στην εξωτερική πολιτική με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είναι ένα θεμέλιο για να δημιουργηθεί καλύτερη ατμόσφαιρα ανάμεσα στους διπλωμάτες τους και τους διπλωμάτες μας και ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και το δικό τους, ώστε να διευκολυνθεί να γίνει μια έντιμη και ευθεία συζήτηση. Η οποία συζήτηση πολλές φορές είχε και καυγάδες, είχε και ένταση, είχε οτιδήποτε. Πού ήταν να είχε... τα κρίσιμα, τώρα μιας και το αναφέρετε, τα κρίσιμα σημεία. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη μία συνάντηση στη Θεσσαλονίκη δική σας με τον Νικόλα Δημητρόφ, ακριβώς. Σεπτέμβρης του 2017. Που ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, ήταν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου ο Νικόλα Δημητρόφ είχε φύγει με το αυτοκίνητο από το υπόγειο πάρκινγκ. Το ήταν στον γκαράζ και έφυγε, ναι, από εκεί. Διότι δεν θέλαμε πολλές κουβέντες με τους δημοσιογράφους. Σε εκείνη τη συνάντηση έγιναν ορισμένες συμφωνίες, παραδείγματος χάρη ότι θα αφαιρέσουν το όνομά τους από το αεροδρόμιο και θα αφαιρέσουν το όνομά τους από τη λεωφόρο που συνδέει τα σύνορά μας με την πόλη των Σκοπίων. Ότι θα γίνει συνάντηση, μόλις νιώσουμε ότι έχει οριμάσει το πράγμα, αυτές ήταν και οδηγίες που είχα από τον Πρωθυπουργό, θα γίνει συνάντηση ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς που τελικά έγινε το Γενάρη, στα τέλη του Γενάρη στον Νταβός. Δηλαδή ένα χρόνο πίσω ακριβώς από τώρα και κουβεντιάσαμε πώς θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση. Η πείρα μου από κείμενα, και έχω μεγάλη πείρα και από διαπραγματεύσεις, έχω κάνει 2 εκατοντάδες διαπραγματεύσεις από παλιά που ήμουν στο Υπουργείο και από κείμενα πολιτικά, ήταν ότι έχει μεγάλη σημασία ποιος γράφει το πρώτο κείμενο. Σε εκείνη τη συνάντηση συμφωνήσαμε ότι εφόσον πάμε καλά και γίνει η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών, αντικείμενο αυτή τη συνάντηση να είναι να ξεκινήσει ένα κείμενο σχέδιο συμφωνίας και να το γράψω εγώ. Διότι ξέρετε, άμα γράφεις ένα κείμενο, εγώ δεν προσπάθησα να... Έχεις την πρωτοβουλία, ναι, των κινήσεων. Δεν προσπάθησα να γράψω ένα κείμενο σε βάρος τους, προσπάθησα να γράψω ένα κείμενο που να μπορεί να φέρει τη λύση. Όταν τους το στείλαμε το κείμενο, μετά από το Γενάρη, μετά από 2 μήνες, είχαν μια ανησυχία ότι μπορεί αυτό το κείμενο, αν πάει να το δώσω εγώ στη δημοσιότητα, υπήρχε μια έτσι καχυποψία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος τους, επειδή το κείμενο δεν ήταν οι δικές τους θέσεις ακριβώς σε πολλά ζητήματα. Φτιάξαν ένα δικό τους. Τελικά όμως συνεννοηθήκαν οι 2 πρωθυπουργοί και μείναμε στο κείμενο που είχα ετοιμάσει, που κατά γνώμη μου ήταν αντικειμενικό. Δηλαδή ήταν ένα κείμενο
που διευκόλυνε να φτάσουμε σε μια λύση και δεν ήταν ένα κείμενο που θα το έγραφε κάποιος στο κρεβάτι του, κάνοντας το όνειρο τι θα επιβάλλει στην άλλη πλευρά. Ήταν ένα κείμενο που βοηθούσε στο να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Γιατί το θέλαμε. Τώρα, γιατί το θέλαμε τότε, γιατί ξεκινήσαμε με αυτή την επιδίωξη. Πρώτα-πρώτα, όταν εκλέχτηκε ο Ζάεφ, με τις καλές σχέσεις που είχαμε ήδη φτιάξει και με τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί, ξέραμε και εκείνοι, ξέραμε και εμείς ότι υπήρχε καλή θέληση και διάθεση να το λύσουμε το πρόβλημα. Δεύτερον, είναι κάτι που το γράφω σε ένα πρόλογο, σε ένα βιβλίο καινούριο του ΣΦΕΤΑ που λέει «Μεταμορφώσεις του μακεδονισμού», του μεγάλου ιστορικού, μεγάλου σπουδαίου ιστορικού για τα Βαλκάνια και καθηγητή, όπου λέω ότι συναντώ την πρώτη φορά και τη δεύτερη τον Αχμέτη και μου λέει το εξής ο Αχμέτη. Άκουσε Νίκο, εμείς θέλουμε λύση. Μας συμφέρει και τη χώρα και την κοινότητά μου. Μας συμφέρει δε και σου λέω ότι θα έχεις μεγάλες ευθύνες και εσύ και η κυβέρνησή μας, αν δεν το λύσουμε, διότι βλέπω χώρα τρίτη που αγοράζει ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοράσεις και εφημερίδες και με αυτές κάνει μια προπαγάνδα ενάντια στη λύση του προβλήματος. Ποια εννοούσε, την Ουγγαρία? Από άποψη γλωσσολογική είναι κοντά. Βλέπω, είναι, ξέρετε, τρεις γλώσσες που είναι στην ίδια οικογένεια, η Φιλανδία, η Ουγγαρία. Άρα εννοείται τη Ρωσία, φαντάζομαι. Όχι. Όχι. Όχι, πείτε το τότε. Λοιπόν, εννοούσε την Τουρκία. Α, γλωσσολογικά που, είπατε. Ναι, 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 ναι. Που έστεινε όλους τους μινερέδες, ξέρετε, η γυναίκα. Το λέω γιατί είχε ακουστεί ότι και ο Όρμπαν, Ούγγροι επιχειρηματίες αγόραζαν μίντια στα Σκόπια. Ναι, αλλά η ανησυχία ήταν αυτή. Δεύτερον, ότι γυρνάγανε τζιχαντιστές. Μουσουλμάνοι φανατικοί πίσω στη Βόρεια Μακεδονία, ναι, και ότι αυτοί θα προσπαθούσαν να επεκταθούν και το κύριο, αυτές οι δύο δυνάμεις μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια έξαρση μετασχηματισμού του ήπιου εκείνη την εποχή, γιατί 10 χρόνια πριν ήταν πολύ ισχυρός τότε που πήγαμε σχεδόν σε εμφύλιο στην, που πηγαίναμε και στον εμφύλιο το 2002, ναι, του ήπιου αλβανικού εθνικισμού, να τον μετασχηματίσουν σε έναν επιθετικό ισλαμικό φανατισμό. Άρα εδώ παίζαμε με την ιστορία και να προλάβουμε αυτά τα γεγονότα. Δεύτερο στοιχείο ήταν αυτό. Τρίτο στοιχείο ήταν η εν γέννη αναταραχή σε αυτό που εγώ ονόμασα τρίγωνο αποσταθεροποίησης. Δηλαδή πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε το πρόβλημα της Κρυμαίας και της ανατολικής Ουκρανίας, τη Λιβύη σε μια κατάσταση συνεχούς εμφυλίου πολέμου και τους εμφύλιους πολέμους που δεν είναι ακριβώς εμφύλιους πολέμους που ξεκίνησαν από το Ιράκ και φτάσανε στη Συρία. Η περιοχή είχε μια ανάγκη μεγάλης σταθερότητας και η συνεργασία, η λύση αυτού του προβλήματος και η συνεργασία μας με αυτή τη χώρα αποτελεί σημαντικό στοιχείο σταθερότητας, διότι εμείς δεν θέλαμε τη διάλυση αυτής της χώρας και θέλω να σας πω ότι ένα κομμάτι που δεν θέλει, τώρα μιλάω για πολιτικούς, όχι για τον κόσμο, ναι, 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 που δεν θέλει την ονομασία Βόρεια Μακεδονία ή δεν θέλει, να το πω πιο σωστά, καθόλου το όνομα Μακεδονία, είναι ένα κομμάτι, το μικρότερο, είναι οπαδοί της διάλυσης αυτής της χώρας. Και η διάλυση αυτής της χώρας θα είχε βαρύτατες αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας. Από μια σκοπιά, όπως τους είπα την πρώτη φορά σε μια τετράωρη συνέντευξη που έδωσα ενώπιον 300-400, ούτε θυμάμαι, δημοσιογράφων στα Σκόπια, αυτή η χώρα, ενώ είναι ένα δώρο του Θεού για να σπάσει τους άλλους εθνικισμούς από δεξιά, αριστερά και από πάνω και να μην τους αφήσει να περικυκλώσουν τη χώρα, απ' την άλλη μεριά έχουν ένα κακό νονό. Και ξέρετε, στα αγγλικά το ένα είναι God και το άλλο είναι Godfather. Σωστό. Και ήταν ένα Σωστό. Λογοπαίχνιο, λοιπόν, άρα, το οποίο έσπασε για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πρώτον, κρυφό σύμμαχος, το λέω εντός εισαγωγικών, σε όλη αυτή την προσπάθεια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν ο Αχμέτη. Ο ηγέτης του Αλβανικού Κόμματος και κυβερνητικός εταίρος. Και ο Οσμάνη, ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά. Της Βουλής, ο Οσμάνη. Ναι, ήταν το αλβανικό στοιχείο συνολικά. Βοηθούσε πάρα πολύ. Γιατί είναι αλήθεια ότι το αλβανικό στοιχείο και η συγκεκριμένη πολιτική είναι αυτοί που βοήθησαν και στην τελική φάση τώρα της, πριν ναι, την κύρωση ήταν όμως στα Σκόπια για την τροποποίηση που ναι, αφορούσε την... Αυτό ήταν σαφές, αλλά διευκολυνόταν όταν ερχόταν από αυτό το στοιχείο. Για τη γλώσσα λέμε τώρα, έτσι. Για τη γλώσσα και για την διευκρίνηση της ηθαγένειας. Της ηθαγένειας. Ότι η ηθαγένεια είναι μακεδονική, αλλά ότι η εθνικότητα δεν είναι μακεδονική. Είναι για άλλους σλαβομακεδονική και για άλλους αλβανική. Έχουμε και ορισμένους πιο μικρή, πολύ πιο μικρή ομάδα τουρκογενείς και έχουμε και βέβαια τους βλάχους
που ένα μεγάλο κομμάτι τους έχουν μια συνείδηση από φιλική μέχρι ταυτοτική με την Ελλάδα και την ιστορία της. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με τους βλάχους. Έχουμε εξαιρετικούς βλάχους πολιτικούς στη δημόσια ζωή και επιστήμονες και άλλες προσωπικότητες της χώρας. Σας θυμίζω ότι ο Μέρτζος είναι βλάχος από τον Ιμφαίο, ένα καταπληκτικό χωριό. Υπάρχει ένα μεγάλος φωτογραφικός τόμος. Αλλά και ο Περιφερειάρχης Υπήρου, προχρώμενος από τη Νέα Δημοκρατία, είναι βλάχος. Και μάλιστα πρόεδρος της Ένωσης των Βλάχων, της Ομοσπονδίας των Βλάχων. Είναι αυτό το στοιχείο. Είναι διαφορετικές οι επιμέρους ταυτότητές τους. Πάμε τώρα λίγο να τα βάλουμε σε μία τάξη. Είπαμε λοιπόν ότι η διαπραγμάτευση ξεκινά ουσιαστικά, αλλά δεν έχει αίσια έκβαση επί κυβερνήσεως Γκρουεύσκη το καλοκαίρι του 2015. Δεν ξεκινάει η διαπραγμάτευση, γίνονται οι κρούσεις για να ξεκινήσει. Οι πρώτες κρούσεις ακριβώς, αλλά ουσιαστικά την ίδια περίοδο εσείς προσπαθείτε να οικοδομήσετε μία σχέση με την τότε αντιπολίτευση, δηλαδή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Ζόραν Ζάεφ και τον Νικολά Δημητρόφ, που προερχόταν από το ΒΜΡΟ όμως, έτσι, ναι, από το μεγάλο εθνικιστικό κόμμα. Και αυτό το Ποπόφσκι. Ναι, και τους Αλβανούς. Και τους Αλβανούς. Και αυτό. Και να σας πω κάτι με ειλικρίνεια, αυτοκριτικά. Πήγαμε και είδαμε τον Ζάεφ. Και αφού κουβεντιάσαμε και ο άνθρωπος είναι αριστερός, ήθελε τη λύση κλπ. Τότε ήταν στριμωγμένος, όπως θα θυμόσαστε, μειοψηφικό κόμμα. Έτσι. Και μας είπε, θα το λύσουμε, Νίκο, το ζήτημα. Εγώ θα γίνω πρωθυπουργός και θα το βάλουμε κάτω να το λύσουμε. Και βγαίνοντας μεταξύ μας είπαμε, μα είναι τόσο περιορισμένες οι δυνατότητες σου αυτή τη στιγμή, που πώς θα γίνει, πώς είναι τόσο σίγουρος ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Και όμως ήταν σίγουρος ότι ερχόταν η εποχή των μεγάλων σκανδάλων, της αποκάλυψης των μεγάλων σκανδάλων από υποκλοπές με άλλοι για τον Γκρουεύσκη, και είχε την αίσθηση ενός ανθρώπου βαθιά δημοκράτη ότι ο λαός του με μια δημοκρατική ευθύνη θα του δώσει τις δυνάμεις που χρειάζεται για να γίνει πρωθυπουργός. Πάντως ξέρετε, έτσι, κάποιοι οι οποίοι είναι καχύποπτικοί απέναντι σε εσάς και κάνουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Καλό είναι να είναι καχύποπτοι και απέναντι στην καχυποψία τους. ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν μια ροπή προς τις θεωρίες συνωμοσίας, αυτή την βεβαιότητα που εκδηλώσατε και εσείς ως κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας και εσείς, ο Ζόραν Ζάεφ και ο Νικολά Δημητρόφ και οι Αλβανοί της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας το καλοκαίρι του 2017, ότι θα βρεθεί λύση, ναι, αυτή η βεβαιότητα πραγματικά φαντάζει, έτσι, να σας πω δύο πράγματα, λίγο περίεργη, δεδομένη τη προϊστορία του Μακεδονικού. Έτσι, να σας πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μια λύση δημιουργεί τη δυναμική της. Και άρα η δυναμική της θα προσφέρει και θα θρήσει και νέες δυνάμεις. Δεύτερον, δεν ξέρω την ανθρωπογεωγραφία του πολιτικού τόπου σε όλα καλά, αλλά όσον αφορά τις απόψεις τους για το θέμα το Μακεδονικό, τις ήξερα πολύ καλά. Δηλαδή το Σπύρο το Δανέλη τον ξέρω 20-25 χρόνια, ότι είναι σφόδρα οπαδός, από το 92 θυμάμαι άρθρα του, υπέρ της λύσης. Τον Τέρενς Κουίκ τον ζούσα μέσα στο Υπουργείο, όπου μέσα στο Υπουργείο ήταν. Ναι, δεν ήταν βουλευτής όμως. Ναι, αλλά λέμε τις δυνάμεις τώρα που διαμορφώνονται. Επιρροής, ναι. Που ήταν πολύ ισχυρά. Επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ από ένα σημείο και μετά δήλωνε ότι εγώ θα στηρίξω μια λύση, διότι το έχει ανάγκη η χώρα. Δηλαδή το ποτάμι συνολικά. Και ο Σταύρος ο Θεοδωράκης ήθελε να κάνει μια λύση. Και θέλω να σας πω το εξής. Ο Σταύρος ο Θεοδωράκης την ημέρα που συζητιόταν η συμφωνία στην Επιτροπή της Βουλής έκανε μια εκδήλωση. Που είχε και πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Σε αυτή την εκδήλωση πήγα, άκουσα και έφυγα. Ούτε μίλησα, ούτε ζήτησα χαιρετισμού, ούτε τίποτα. Μίλησε ο Στέφανος Μάνος, ο Νίκος Δήμος. 20 άνθρωποι. Ο Θάνος Βερέμης. Πήγα για να εκδηλώσω το σεβασμό μου παρά τις πάρα πολλές πολιτικές διαφωνίες που έχουμε και τις κατά καιρούς για άλλα θέματα. Όχι ευχάριστη δηλώση του κόμματό του σε βάρος μου. Να δηλώσω τον απόλυτο σεβασμό μου ότι ένας άνθρωπος με όλες τις δυσκολίες που περνάει. Προτάσει, το πιστεύω, το είχε κάνει και ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, ρεπορτάζ στην Βόρεια Μακεδονία και με ευθύνη στηρίζει. Αυτά φαινόντουσαν. Το 2008 μετά το Βουκουρέστι, ναι, ένα ρεπορτάζ στους πρωταγωνιστές, μιας και το λέτε, το οποίο το ξαναθυμήθηκα τον τελευταίο καιρό, εξαιρετικό και για τους δίγλωσσους στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
Και μάλιστα το συζητούσα και με τον Γιώργο Λιάννη πρόσφατα και είναι όντως ένα, ήταν όντως ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, εγώ θέλω να εκφράσω και δημόσια το σεβασμό μου στη στάση του. Δηλώνει το σεβασμό του στο Σταύρο Θεοδωράκη. Στη στάση του Σταύρου Θεοδωράκη σε αυτό το θέμα. Όλες διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε άλλα. Λοιπόν, τώρα. Και κράτησε σκληρές πιέσεις, έτσι. Πάμε τώρα, γιατί θέλω να απαντήσετε σε μία σειρά από ερωτήματα τα οποία αποτελούν και εχμές και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, Μίζωνος και Ελάσσονος, αλλά και από άλλες προσωπικότητες εναντίον σας. Πρώτον, κάποια στιγμή, μάλλον μέχρι κάποια στιγμή, το θέμα των αλλαγών στο Σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν φαίνεται, λέω, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν, αλλά δεν φαίνεται να είναι τόσο επιτακτικά πάνω στο τραπέζι από τη δική μας πλευρά. Μετά τον Νταβός όμως, κάπου εκεί στα τέλη Ιανουαρίου, ένα χρόνο πριν, και εσείς και ο Πρωθυπουργός το βάζετε στην προμετωπίδα πλέον της διαπραγμάτευσης. Υπήρξε κάποια αλλαγή, κάποια μετακίνηση, κάποια δεύτερη σκέψη τότε? Ναι, καταρχάς να πω το ιστορικό. Το θέμα του συντάγματος μισοέμπαινε στην περίοδο 94-96. Το 96 οι ελληνικές κυβερνήσεις, τότε Πασόκ αλλά και μετά της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και μάλιστα αφού δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή του συντάγματος, η εφαρμογή, η χρησιμότητα, η χρησιμοποίηση της ονομασίας της καινούριας θα γινότανε έργα όμνες με άλλο νόημα από αυτό που έχει σήμερα. Δηλαδή θα χρησιμοποιότανε σε όλες τις διακρατικές σχέσεις, σε όλες τις διεθνείς σχέσεις και όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Ήτανε έργα όμνες, τα διάβασα και στη Βουλή αυτά. Για πάσα διεθνή χρήση. Για πάσα διεθνή χρήση, όπως γράφει ο διαπραγματευτής τους, άρχισε να το γράφει ο κύριος Ζαχαράκης αυτό. Κατά συνέπεια, είχαμε το εξής. Έργα όμνες για πάσα χρήση, μόνο διεθνή, όχι στο εσωτερικό. Και αφού δεν είναι στο εσωτερικό, όχι σύνταγμα. Την πρώτη φορά που το βάζω, με οδηγίες του Πρωθυπουργού, που το βάζω στον κύριο Δημητρόφ, τι μου απαντάει ο Νικόλας? Με πόνο ψυχής. Ο οποίος Δημητρόφ, να θυμίσω, ήταν ο διαπραγματευτής τους. Σωστό. Στην εποχή που ξεκίνησε ο Βάνς και μετά ο Νίμιτς στον ΟΗΕ. Γυρίζει και μου λέει, ρε Συνίκο, αυτά τα έχετε εγκαταλείψει εδώ και 12 χρόνια. Εδώ και όχι 12, εδώ 96, 17, είναι 21 χρόνια. Ναι. Γιατί μου τα βάζεις? Γιατί μου κάνεις τη ζωή δύσκολη? Είναι μεγάλη δυσκολία για μας αυτό το θέμα. Και είχε δίκιο. Διότι το να αλλάζει ένα κράτος την ονομασία του, να μην την αλλάζει μόνο για διεθνή χρήση, να την αλλάζει και για εσωτερική, μετά από πίεση, και αυτή την ονομασία να πρέπει να την κάνει και συνταγματική αλλαγή, είναι τεράστια θυσία, τεράστια αγωνία για αυτούς. Και εγώ το καταλάβαινα, δεν το ήθελε, καταλάβαινα που δεν το ήθελε, αλλά όπως είπα και στο απόσπασμα που δείξατε στην αρχή σε μια άλλη συνέντευξη, ήταν ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστούμε ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε ανόητος μετά να πει ότι ήταν μια κουβέντα του αέρα αυτό το νέο όνομα και το αλλάζουμε, γιατί στο Σύνταγμα υπάρχει άρα, η παλιά ονομασία. Άρα μετά το 1996 σε όλες τις φάσεις της διαπραγμάτευσης θέμα αλλαγών σταθερά, τέτοιο στο Σύνταγμα θέμα δεν είχε τεθεί από την ελληνική πλευρά. Είχε αποσυρθεί ουσιαστικά. Και μάλιστα ο τότε διαπραγματευτής ο Βασιλάκης γράφει στο τηλεγράφημα του, τα τηλεγράφηματα της δεκαετίας του 90, ότι εντάξει, δεν μπορούμε πια να διαπραγματευτούμε το Σύνταγμα και το αποσύρουμε. Και διαπραγματευτής από την άλλη μεριά ήταν ο Νικόλας Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ, σε αντίβαρο στο ότι έπρεπε να κάνουν το έργα όμνες και το Σύνταγμα, αυτή η τεράστια αλλαγή. Δεν έχει ξανακάνει κράτος σε καιρό ειρήνης και κάτω από πίεση διπλωματική ή διπλωματική διαπραγμάτευση τέτοια αλλαγή, έβαλε τα δικά του ζητήματα που ήθελε και μάλιστα ο ΙΕ συμφώνησε σε αυτό, γιατί ερώτησα εγώ τότε τον ΙΕ και πήρα όλο το ιστορικό. Λέει, η γλώσσα που την έχουμε πάρει από το 1977 δεν θα μπορείτε να μας την πειράξετε. Για τη γλώσσα κρατήστε το, γιατί θέλω να το συζητήσουμε ξεχωριστά. Γλώσσα και εθνότητα, όπως λέγεται, είναι τα δύο μείζωνα ζητήματα για τη Νέα Δημοκρατία, για όλη να την αντιπολίτευση. Να πω όμως αυτό που είπα και στη Βουλή, θέλω να το πω. Να το συζητήσουμε ξεχωριστά αυτό. Το κύριο της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα και με τις αποφάσεις 817 και 845 του ΟΗΕ, είναι το όνομα. Και το κύριο όνομα που στις πιο λαμπρές στιγμές της, και ήταν η κυρία Παπακογιάννη που το έκανε αυτό, ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, ήταν το Βόρειο Μακεδονία και δεν μπορούσε να το πάρει.
Και την αλλαγή του συντάγματος και το έργα όμνες και για εσωτερική χρήση ουσιαστικά το είχε εγκαταλείψει. Μετά το 2008 υπόθηκαν μερικές φορές παραπιπτόντως για το γενικό έργα όμνες. Αυτά είχαν αποσυρθεί και αυτά εμείς τα πήραμε. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, το πιο βασικό πακέτο. Αντί να το χαιρετήσει η Νέα Δημοκρατία, αρχίζει και ψάχνει να βρει δευτερεύοντα, τριτεύοντα, όσον αφορά τις αποφάσεις του ΙΕ τώρα, δεν λέω όσον αφορά τη σημασία τους, θέματα. Ωραία. Και βρήκαμε και σε αυτό συμβαστική λύση, έτσι. Λοιπόν, θα το πούμε ξεχωριστά αυτό. Στις συζητήσεις που κάναμε εδώ, στις προηγούμενες συνεντεύξεις, αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, θυμάμαι χαρακτηριστικά, σε τέτοιο καιρό και λίγο μετά, να λέτε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία ως προς το όνομα που θα είναι σλαβική αμετάφραστη. Μάλιστα τότε είχε κυκλοφορήσει πολύ έντονα η εκδοχή του Σεβέρνα Μακεδονία. Αλήθεια είναι ότι είχαμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό γιατί ναυάγησε, αν ναυάγησε. Δεν δεχόταν ο ΙΕ να υπάρχει σλαβική αμετάφραστη ονομασία, ένα. Και δεύτερον, όταν πήραμε το Σύνταγμα και το έργα όμνες, δεν μπορούσε να ήταν για τους Αλβανούς σε σλαβική ονομασία. Ήταν και δικιά τους χώρα, ούτε οι βλάχοι θα μπορούσαν να το δεχτούν. Δηλαδή στην πορεία απειδήθηκε. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών γιατί το απέρριψε? Διότι είχε πρόβλημα με τις άλλες κοινότητες μέσα στη Φύρο. Όχι, δεν το απέρριψε, είπε ότι είναι προβληματικό. Άρα ρωτήθηκαν οι Αλβανοί έβαλαν βέτο. Ρωτήθηκαν οι άλλες κοινότητες, ναι. Και να σας πω τώρα μεταξύ μας, να είμαστε ειλικρινείς, ενώ φαντάζει σε μια πρώτη ματιά και καλά το πιστέψαμε ως η λύση, και είχε ζητηθεί και στο παρελθόν αυτό. Η πλευρά ΑΕΦ είχε συμφωνήσει με αυτό? Δεν είχε απαντήσει. Ναι. Φάνηκε στην πορεία ότι οι πιο ισχυροί οπαδοί της λύσης θα είχαν με αυτό το μεγαλύτερο όνομα. Δηλαδή, εγώ συζήτησα και σε πολλές επαφές έξω από τις διαπραγματεύσεις μαζί τους και είπαν, άκουσε Νίκο, δεν μπορεί αυτή η ονομασία να γίνει από εμάς αποδεκτή, διότι μας κάνει δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Μετά σκέφτηκα το εξής, να είναι η ονομασία στα σλαβικά και στα αλβανικά. Όμως εκεί υπήρξαν μεγάλες αντιρρήσεις όσον αφορά τις δύο γλώσσες. Τον θυμόσαστε τον καυγά που γινότανε? Λόγω Ιβανό. Συνταγματικά δύο γλώσσες, και ότι δεν μπορούσε να περπατήσει αυτό. Θα είχε ισχυρά επιχειρήματα που στην πορεία για άλλα θέματα τα έκασε ο Ιβανόφ και η αντιπολίτευση. Μια άλλη κρίσιμη, αυτό νομίζω το διευκρινίζουμε. Μια άλλη κρίσιμη Αλλά στιγμή. Σε αυτό πήραμε Σύνταγμα έργα όμνες, έτσι. Ναι. Εκεί. Εκεί κάνατε εσείς μια υποχώρηση, ένα συμβιβασμό και πήραμε το πιο σημαντικό. Το Σύνταγμα, κύριε Κοτρότσο, καλέ μου κύριε Σεραφείμ, είναι το πιο δύσκολο πράγμα να βάλεις ένα κράτος, όχι απλώς να αλλάξει το όνομά του, αλλά να αλλάξει όλο το Σύνταγμά του, γιατί διαπερνάει 136 άρθρα αυτή η ιστορία, να το αλλάξει και να. Ναι, αλλά μου λένε το προήμιο έχει αλλάξει, παραδείγματος χάρη του Συντάγματος. Έχει αλλαγή κάνει στο προήμιο. Άμα δείτε τις αλλαγές που έστειλε η κυβέρνηση της Φύρομ της Βόρειας Μακεδονίας μετά από την ψηφοφορία, και αν δείτε καλά το 1.12, ναι, στη συμφωνία λέει με μία τροπολογία το όνομα που θα ισχύει για όλα τα άρθρα και τρία άρθρα. Τρία πράγματα. Το 49, ναι, που άλλαξε, το 3 που άλλαξε και το προήμιο. Και έχει στείλει αλλαγή. Οι τέσσερις αλλαγές που έστειλε. Πείτε μου κάτι. Κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει το προήμιο. Μία πολύ κρίσιμη στιγμή για την οποία επίσης σας ασκήθηκε εντονότατη κριτική και τώρα ξανά στη Βουλή ακούστηκε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν εκείνο το περίφημο Σαββατοκυριακό που ξαφνικά είδε το φως της δημοσιότητας, αν θυμάμαι καλά, από μέσο ενημέρωσης στα Σκόπια, για το όνομα Δημοκρατία του Ίλιντεν. Ναι. Το Ιλιντένσκα Μακεδόνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντοτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρξε ένας γύρος επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να το απέρριψε, άρα πράγματι συζητήσατε ένα τέτοιο όνομα, Να σας πω πώς έγινε η συζήτηση στο Σούνιο, αυτή που ξέρω εγώ. Ναι. Στο Σούνιο φτάσαμε σε μια συζήτηση για το όνομα. Καταλήξαμε σε τρία πράγματα. Δύο ονόματα που έχουν παίξει και ένα δικαίωμα να αναζητήσουν. Δηλαδή έγινε μια συζήτηση
μεταξύ μας κάτω από ένα δέντρο και στις δύο καρέκλες. Ήταν και καλοκαίρι. Στο Σούνιο, Στο Σούνιο που είχαμε τη συνάντηση των 15 ευρωπαϊκών κρατών μελών της Ένωσης. Που πολύ κάναμε, δυστυχώς φέτος δεν επαναλήφθηκε. Δηλαδή το Δεκέμβρη είχαμε ξεκινήσει με όλες τις Βίζογκρατ, με όλες τις χώρες των Βαλκανίων και τις ενδιάμεσες, Κροατίες, Σλοβενίες κλπ. Είχαμε ξεκινήσει μια κοινή. Είστε τώρα στο Σούνιο, εσείς και ο Δημητρόφ, κάτω από ένα δέντρο. Μια κοινή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον της Ευρώπης. Και εκεί είχαμε καλέσει και τα υποψήφια κράτη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι η Βόρεια Μακεδονία, Φύρομ τότε, δεν έγινε υποψήφιο κράτος από τη δικιά μας κυβέρνηση. Έγινε το 2004-2005 με τη συνένεση Πασό και Νέα Δημοκρατία. Για να συνεννοούμαστε. Διότι παριστάνουν όσοι να το ξεχάσανε. Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι στην ψηφοφορία της Βουλής που έγινε το 2005, κατά εξαίρεση όπως ελέγχθηκε, πέρασε με το όνομα Απούγου Δουμού στην ψηφοφορία και στην εισδοχή στην Ευρώπη κατά εξαίρεση. Τα έχουν ξεχάσει όλοι αυτά τώρα. Κάνουν σαν μην, σαν ξέρω εγώ, η υποψηφιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ήταν δικό μας έργο. Ήταν δικό τους και καλά κάνανε. Πάμε τώρα στο δέντρο, λοιπόν, στο είμαστε κάτω από το δέντρο και του λέω, κοίταξε Νικόλα, δεν πάει άλλο τα μπρος πίσω, πρέπει να βρούμε ονόματα. Εγώ θα σου πω δύο ονόματα. Νέα Μακεδονία ήταν μάλιστα πρόταση από τους ανθρώπους που προερχόντουσαν από τη δεξιά, αλλά συμφωνούσαν για μια λύση όπως αυτή που φτάσαμε στις Πρέσπες, ή Βόρεια Μακεδονία. Μου απαντάει, το Νέα Μακεδονία δεν μπορούμε να το δεχτούμε για ιστορικούς λόγους, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του λαού μας που νιώθει ακόμα συνδεδεμένο με τη και του κόμματός τους με τη σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας και κατά συνάπεια, ναι, που ήταν τότε τμήμα της Ομόσπονδης Δημοκρατίας, και δεν θέλουμε να εμφανιστούμε ότι αρνούμαστε όλο το παρελθόν μας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, κάτι που είναι αυτονόητο. Του λέω, τότε μένουμε στη Βόρεια Μακεδονία. Μου λέει, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συζητήσαμε κάμποσο και είπα ότι αν υπάρχει ένα όνομα που να μην εκφράζει αλυτρωτισμό, να μην εκφράζει γεωγραφικές απαιτήσεις, σύνορα, ιστορία κλπ, ψάξ' το. Γύρισε στα Σκόπια, ψάξαν τα ονόματα και φαντάζομαι ότι βρήκανε το Μακεδονία Ήλιντεν. Το Μακεδονία Ήλιντεν ήταν. Το οποίο το επικοινώνησε σε εσάς αμέσως μετά. Ναι, ναι, και δεν συμφωνήσαμε. Δηλαδή δεν συμφώνησε ο Πρωθυπουργός. Ήμουνα σε ένα μεγάλο ταξίδι εγώ εκείνες τις μέρες. Το Ήλιντεν Μακεδονία ήταν ένα προβληματικό όσον αφορά την ερμηνεία της επανάστασης του Ήλιντεν. Και με όλα όσα συνέβησαν στα ελληνικά. Πολλοί λένε ότι ουσιαστικά ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση του αλυτρωτισμού ήταν. Ναι. Κατά την ερμηνεία των ίδιων, που εγώ υιοθετώ ότι εκφράζει και αλυτρωτισμό, ήταν ένα κίνημα ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, αυτό έτσι το αυτή είναι η ερμηνεία τους και σου λένε, εντάξει, είναι η ταυτότητά μας. Τότε γεννηθήκαμε ως έθνος ουσιαστικά στην κόντρα μας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ο τρίτος παράγοντας ήταν η Βουλγαρία, η οποία θεωρεί την επανάσταση του Ήλιντεν δικιά της και όχι της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα ήταν μπλέξιμο το όνομα. Το απορρίψατε μόνοι σας ή απερίφθη μετά της άρνησης και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ξέρω, δεν το θεώρησε κατάλληλη λύση. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπόθηκε επίσημα από την κυβέρνηση εκείνης της χώρας, ενημέρωσε και πήρε γνώμες από τα άλλα κόμματα, όπως πήραμε συχνά. Μην βλέπετε που λένε ότι δεν ενημερώνουν. Τώρα μπήκατε από μόνο σας σε ένα άλλο πεδίο που θέλω να το συζητήσουμε και αυτό. Ναι. Η κύρια έτσι, αντίδραση είναι το διαδικαστικό και η επιχειρηματολογία εκ μέρους της αξιωματικής κυρίως αντιπολίτευσης είναι ότι ουσιαστικά εργαλειοποιήσατε το μακεδονικό. Ναι. Από τον Ιανουάριο πέρυσι, από τον Νταβός και μετά, αλλά και πριν από τον Νταβός, ουσιαστικά και εσείς προσωπικά αλλά και ο Πρωθυπουργός ενημερώνατε με το σταγονόμετρο ή ενδεχομένως και όχι και καθόλου τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ότι ουσιαστικά κάνατε μία μυστική διπλωματία. Ναι. Να το πάρουμε ένα-ένα αυτό. Ναι, και θέλω να μου πείτε. Πρώτα απ' όλα, κύριε Κοντρότσο. Πόσες φορές μιλήσατε και με ποιους μιλήσατε, κύριε, και εσείς και ο Πρωθυπουργός. Πριν ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση, έστειλα εγώ ένα γράμμα σε όλα τα κόμματα. Το θυμόσαστε? Ποια εποχή λέτε τώρα? Πριν ξεκινήσει, πριν από το καλοκαίρι του 2017, έστειλα ένα γράμμα σε όλα τα κόμματα
και τους έλεγα, σας παρακαλώ πολύ, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις και μεταξύ μας, να μου δώσετε ποιες είναι οι απόψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα. Είδα και τον κύριο Πάνο Καμένο να επικαλείται την απάντηση για να δηλώνει ότι από τότε είχε δηλώσει ότι... Αυτό θα το δούμε μετά. Ναι. Λοιπόν, εκεί, όπως σας θυμίζω, αυτό ήταν ένα απόρριτο έγγραφο. Υπόθηκε ότι δεν έγραφε πάνω. Δεν χρειαζότανε, γιατί του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΣΕΠ Εξωτερικής Πολιτικής όλα τα έγγραφα από τον νόμο του είναι απόρριτα. Αν γράψω σε ένα απόρριτα και στο άλλο δεν το γράφω, είναι σαν ανερώ τον ίδιο τον νόμο. Ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι είναι απόρριτα. Σηκωθήκανε στη Βουλή εκπρόσωποι δύο κομμάτων. Τα κουνούσαν στον αέρα και μου κάνανε καταγγελίες ότι θέλω να συζητήσω για τη Φύρωμ κλπ. Αυτοί όλοι λοιπόν που με κατηγορούν ότι δεν ενημερώθηκαν να ξεκινήσουμε, αρνιόντουσαν να ανοίξουμε τη συζήτηση. Δηλαδή τι αρνιόντουσαν, να μας πούν τη γνώμη τους. Μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει τη γνώμη τους. Ποιο όνομα επιλέγουν και πού θέλουν να κάνουν το συμβασμό. Διότι συμβασμό πρέπει να κάνεις. Κάπου κάτι πρέπει να δώσεις. Δεν τους κατακτήσαμε πολεμικά για να τους ενσωματώσουμε στην Ελλάδα. Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο, μόλις έγινε το Ταβός, γιατί λέμε στο Ταβός, συμφωνήθηκε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, σας θυμίζω ότι τους ενημέρωσε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Και στη συνέχεια τους ενημέρωσα εγώ. Και σας θυμίζω ότι πήγα σε όλα τα γραφεία των κομμάτων και τους ενημέρωσα. Και μάλιστα υπάρχουν δηλώσεις από τα περισσότερα των κομμάτων, ακόμα και του Λεβέντη, αν θυμάμαι καλά, ξένου κέντρου. Που τον κύριο Μητσοτάκη τον είχατε συναντήσει τότε. Όχι, θα σας πω, που έκανε αυστηρή κριτική. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως αρνήθηκε να τον ενημερώσω. Παρά το γεγονός ότι πάντα οι υπουργοί εξωτερικών, όταν κάνουν διαπραγματεύσεις, ενημερώνουν οι ίδιοι, διότι μπορούν να απαντήσουν και σε κάθε τεχνική λεπτομέρεια που έχει προκύψει τη συζήτηση που κάνουν μόνοι τους με τον συνάδελφό τους, άλλο υπουργό εξωτερικών. Κατά συνέπεια, η Νέα Δημοκρατία εκεί είπε ότι δεν θέλει να ενημερωθεί ο κ. Μητσοτάκης και ήρθε στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήρθε μια αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας, αυτή που στείλαν, αυτή που επιλέξανε. Με τον κύριο Κομουτσάκο. Ναι, αυτό που βγαίνει τώρα και λένε στη Βουλή ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ. Μα ανατρέξτε στα αρχεία, θα δείτε και τη συζήτηση για παιδιά, ελάτε να κουβεντιάσουμε, δεν ερχόμαστε, και την ενημέρωση του κ. Πρωθυπουργού. Τους λέγατε τότε στοιχεία πραγματικά. Αναλυτικά όλα. Διαπραγμάτευση. Όλα. Τι ζητούσαν. Και μάλιστα ένας από τους αρχηγούς βγήκε και τα είπε και στον τύπο τότε. Άμα ψάξετε και δείτε τις δηλώσεις του, θα δείτε ότι πλην αυτού του προβλήματος, αν τελικά θα είναι βόρεια ή σερβοκροάτικη η ονομασία τη σλαβομακεδονικά. Επικροτώντας κιόλας, νομίζω, ναι, ο συγκεκριμένος αρχηγός. Ναι, λοιπόν, όλα ήταν ενήμεροι. Και ήταν ενήμεροι στις παραλλαγές, στις δυσκολίες, στο πώς πάμε. Προς Θεού. Τρίτο όμως. Εμείς, κύριε Κοντρότσο, και εγώ προσωπικά, τη διαπραγμάτευση την κάναμε μόνο με υπηρεσιακούς παράγοντες συν έναν καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου. Τη διαπραγμάτευση τη στενή, δηλαδή που αφορούσε αυτό που είναι άρθρο 1 της συμφωνίας, δηλαδή τα όνομα, τη διαδικασία κλπ, την έκανε ο κύριος Δημητρόφ με έναν διπλωμάτη, τον Πασκάλ, και εγώ με έναν διπλωμάτη, τον κύριο Θόδωρο Πασά, ο οποίος έχει κρατήσει και εξαιρετικές σημειώσεις από αυτές τις συζητήσεις. Το άλλο κομμάτι, το δεύτερο κεφάλαιο, που είναι η μελλοντική συνεργασία, γινόταν ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες του Υπουργείου μας, όπως είναι ο κύριος Ψήλος, ένας εξαιρετικός εμπειρογνώμονας, υπό την διεύθυνση της διευθύντριας της Α3 Διεύθυνσης, δηλαδή της πρέσβης της κυρίας Σοφίας Γραμματά, και απέναντι ήταν αντίστοιχα ο πρέσβης που έχει τη διεύθυνση που συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα και οι εμπειρογνώμονές τους. Ξαναλέω, όλη η διαπραγμάτευση έγινε από τις υπηρεσίες και από τον Υπουργό μαζί με διπλωμάτη. Πώς γινόταν παλιά η διαπραγμάτευση? Να σας θυμίσω ότι την έκανε ο κύριος Γυριλάκης, ο διοικητής της ΣΕΙΠ. Διάβαζα πρόσφατα... Συγγνώμη, να σας θυμίσω ότι την έκανε ο κύριος Ρόντος, ο οποίος ήταν συνεργάτης. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι κακό να μας κατηγορούν. Ξέρετε, και ο Νίκος Μέρτζος σε μια συνέντευξή του στη Λιμπερασιόν, αν θυμάμαι καλά, ναι, κάποια στιγμή τη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 90, είχε αποκαλύψει ότι είχε κάνει για λογαριασμό, νομίζω, της κυβέρνησης Μητσοτάκη 90-93 επαφές μυστικά. Μα καλά κάνανε. Για τον Γρυλάκη δεν λέω καλά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάτι επιλείψιμο. Λοιπόν, προσέξτε, το επιλείψιμο δεν είναι οι μυστικές επαφές. Στη διπλωματία γίνεται και αυτό. Το επιλείψιμο είναι ότι εμείς δεν τις κάναμε ποτέ μυστικές. Τις κάναμε μόνο με τους υπηρεσιακούς.
Ενώ εκείνοι χρησιμοποίησαν ανθρώπους έξω από το διπλωματικό σώμα, έξω από τις εμπειρογνώμονες του Υπουργείου, προκειμένου να μην ξέρει κανένας τίποτα. Όταν ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια την ουσιαστική σκέψη για τη διαπραγμάτευση, ζήτησα από την αρμόδια διεύθυνση τα κείμενα, ξέρω εγώ, τι υπάρχει στη διεύθυνση των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Τελικά τα βρήκα. Αλλά η διεύθυνση μου απάντησε επίσημα ότι ουδέποτε η διεύθυνση ενημερώθηκε για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, εγώ διαπραγματεύσει είχα μόνο με την διεύθυνση, όπως ορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα και ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών. Είχα μόνο με διπλωμάτες. Ναι, να σας πω όμως, γιατί πρέπει να κάνουμε και το πρώτο διάλειμμά μας. Θα σας πω εγώ έτσι μία εύκολη εντός εισαγωγικών μομφή. Δεν μπορώ να μεμφθώ εγώ κανέναν. Μα πάντα μπορεί που θα μπορούσα, ναι, που θα μπορούσα να απευθύνω. Να σας πω το αστείο που λεγόταν στη Βουλή. Λέει ένας πολιτικός αρχηγός, ακούει φύρομ και νομίζει ότι είναι το μη μομφή. Ναι. Και ένας άλλος πολιτικός αρχηγός ακούει το φύρομ και νομίζει ότι το μη είναι μεσυνία. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά και μετά. Απλώς λέω το εξής. Σε εκείνη τη φάση μετά τον Ταβός, που φαίνεται ότι το πράγμα παίρνει μπροστά. Ναι. Γιατί εσείς δεν ξεκινήσατε ένα κύκλο επαφών. Μα τον έκανε ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλο, παράλληλων επαφών. Να δείτε την Ντόρα Μπακογιάννη, να πάτε να δείτε τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο παλιότερα είχατε, από ό,τι θυμάμαι, και έχουμε μια εξαιρετική, καλές εξαιρετική από την σχέση παλιά. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μπορούσατε, λέω εγώ, έτσι ως σκέψη, να κάνετε ένα κύκλο επαφών, ώστε να μην μπορεί κανείς να σας καταλογίσει, ναι, τίποτα. Στο μυαλό μου δεν ήταν. Πρώτα απ' όλα έκανε τον κύκλο επαφών ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι όταν ο Πρωθυπουργός κάνει ενημέρωση, περισσεύει ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεύτερον, εγώ δεν έκανα τις διαπραγματεύσεις έχοντας το κεφάλι μου στραμμένο στο ελληνικό εσωτερικό πολιτικό σύστημα. Το μυαλό μου ήταν να βρω λύση. Λοιπόν, όλοι όσοι με κατηγορούν έχουν κάνει διαπραγματεύσεις και τμήματα τα διαπραγματεύσεων για τα οποία δεν έχουν ενημερώσει κανέναν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ενημέρωση στην οποία αρχηγός κυβέρνησης ζητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας να πάρει απόφαση για το ονοματολογικό, η οποία θα έρθει ως απόφαση για να μην χρεωθεί συμφωνία. Δηλαδή, τι εννοείτε? Όχι, ρωτάω, το ξέρει κανείς αυτό? Δεν το ξέρει κανένας. Προφανώς δεν το ξέρει. Αλλά έγινε αυτό. Ναι, μπορείτε να το εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ζήτησε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ναι, από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ναι, να βγάλει απόφαση για ποιο πράγμα? Για το μακεδονικό, για το όνομα. Να βγει το Συμβούλιο Ασφαλείας με το όνομα και να Μακεδονία παρένθεση Σκόπη, ας πούμε. Ναι. Να πάει μετά από το... Ναι. Να πάει μετά από αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να πει αυτό, παιδιά, απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να την εφαρμόσω. Δεν έχω κάνει συμφωνία, είμαι καθαρός. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Προστατεύει αυτή η κυβέρνηση και με εντολή του Αλέξη του Τσίπρα και με δικιά μου απόφαση στα επιμέρους, προστατεύει το κύρος και τη σοβαρότητα αυτού του τόπου. Και είμαι ευτυχής που παρόλο που προκλήθηκα και που παρόλο, κύριε Σεραφή Κοντρότσο, θα μπορούσα με 3-4 τηλεγραφήματα να τελειώσω όλη την κριτική, ότι δεν αναγκάστηκα και δεν χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσω και πέρασε αυτή η συμφωνία. Το υπενηχθήκατε και στην Ντόρα Μπακογιάννη. Στην... Όχι, δεν αφορούσε την Ντόρα Μπακογιάννη αυτό το πράγμα. Όχι, δεν αναφέρομαι, δεν λέω ότι αφορούσε την ίδια. Όχι, όχι, δεν αφορούσε την κυβέρνηση Καραμαλή αυτό. Κάποια στιγμή... Να το πω καθαρά, έτσι, δεν, ναι, αφορούσε την κυβέρνηση Καραμαλή αυτό. Κάποια στιγμή είπατε ότι υπάρχουν όντως στοιχεία που μπορούν να, σας πω κάτι, να όταν δώσουν τις απαντήσεις, όταν οι κυβερνήσεις... αλλά δεν τα χρησιμοποιείτε. Δεν είναι όμως λίγο παράτερο αυτό να μην τα ότι... θυμίσουμε και στους διπλανούς μας? Ακούστε να σας πω. Όταν συζητάς ότι δεν θα έχει έργα όμνης, δηλαδή το όνομα θα είναι Βόρεια Μακεδονία, Άνω Μακεδονία κλπ. Διεθνώς. Αλλά στο εσωτερικό θα μείνει η συνταγματική ονομασία. Ποια είναι η συνταγματική της ονομασία? Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και σας ρωτάω εγώ τώρα, γιατί δεν ασχολήθηκαν αυτοί που προτείνανε να διατηρηθεί το όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εθνότητα και γλώσσα, υπηκότητα και ηθαγένεια, ό,τι θέλουν από όλα αυτά που αναφέρονται? Γιατί δεν υπήρχε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όταν δέχεται η μία πλευρά να εξακολουθεί να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας αυτή η χώρα, τα παράγωγα θα είναι όλα μακεδόνικα. Λέει, μην κοροϊδευόμαστε. Λέει κάποιος, να πάρετε το Δημοκρατία της Μακεδονίας στο εσωτερικό, και έρχεται σήμερα και μου λέει, εμείς δεν τα δώσαμε ποτέ. Μα το δώσαν όλο μαζί. Δώσανε δηλαδή το όνομα συνολικά στο εσωτερικό Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θέλω, θα δηλαδή, πάμε... έχετε την εντύπωση ότι θα διατηρούσε το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας
και όλα τα άλλα θα αλλάζανε. Το αντίστροφο που άσυβη. Θέλω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλό όταν... αυτό για σας. Και όταν επιστρέψουμε, θέλω να δούμε το θέμα της γλώσσας και, της, και του nationality, της ηθαγένειας μάλλον, να το δούμε λίγο πιο έχετε αναλυτικά. Έχετε την ταυτότητά σας μαζί. Την έχω δει πολλές φορές. Να τη δείξουμε όμως στους θεατές δεν μας. Δεν την έχω μαζί, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει πλέον κοινό κτήμα, την έχουν δείξει αρκετοί. Αλλά πέραν αυτού υπάρχουν, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αμφισβητήσεις. Παραδείγματος χάρη έγραψε ένα κατά τη γνώμη μου εξαιρετικό άρθρο ο κύριος Χάρης Παμπούκης, ο καθηγητής και πρώην υπουργός. Είναι και ειδικός. Ακριβώς, που είναι και ειδικός από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμα. Το καλύτερο αλλά, άρθρο στο θέμα που γράφτηκε. Αλλά εγώ είδα και τον κύριο Γεραπετρίτη, τον σύμβουλο του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην εκπομπή. Θα με επιτρέψετε άλλος, να κάνω κάποια σχόλια. Βεβαίως. Για τα πρόσωπα, πριν πάμε στο διάλειμμα, για να το θυμηθούμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι, συνταγματολόγος. Ναι, καθηγητής του συνταγματικού Αν δικαίου. Του παππού μου, δεν ζει βέβαια, γιατί είμαι εγώ παππούς πια, έσπαγε και ο γοφός, κύριε Κοτρότσο. Σε τι θα τον πήγαινα, σε τι γιατρό θα τον πήγαινα. Νομίζω σε ορθοπαιδικό. Σε ορθοπαιδικό, σε παιδί γιατρό θα τον πήγαινα. Όχι. Υπάρχουν καθηγητές του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς δημόσιου δικαίου και του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Είναι τυχαίο ότι όλοι τους, με μία εξαίρεση ουσιαστικά μόνο, δέχονται ότι είναι σωστά αυτά που λέμε περί ηθαγένειας, ταυτότητας και γλώσσας, και αυτός ο ένας που δεν δέχεται είναι και σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη και δεν ξέρει από διεθνές δίκαιο. Είναι παιδίατρος όσον αφορά το θύρο. Ο κύριος Συρίγος έχει άλλη άποψη, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Εντάξει, ο κύριος Άγγελος και κάποιοι ακόμα. Διπλωματική ιστορία κάνει. Δεν είναι του διεθνούς δημόσιου ιδιωτικού δικαίου. Είναι νομικός, αλλά κάνει διπλωματική ιστορία. Λοιπόν, δεν είχε ασχοληθεί με τη θύρο μέχρι τώρα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της γλώσσας και της ηθαγένειας αμέσως μετά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι λένε είναι λάθος. Αλλά σε αυτό το ζήτημα λέτε που είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ο συνταγματολόγος το πρώτο πράγμα που κάνει τι είναι? Να προσδιορίσει το λαό της χώρας και το έθνος. Στο διεθνές δίκαιο αυτές οι έννοιες δεν υπάρχουν. Όταν λοιπόν ένας συνταγματολόγος που δεν ξέρει διεθνές δίκαιο προσπαθεί να μεταφυτεύσει έννοιες από την επιστήμη του στην άλλη επιστήμη, τότε καταλήγει στο εξής. Ότι δεν πειράζει που έσπασε λίγο το κόκαλο, διότι το παιδί θα ψηλώσει. Ο παππούς δηλαδή, και θα γίνει από ένα 20 που είναι τώρα ένα 80. Δεν θα ψηλώσει ο παππούς. Λοιπόν, το παιδί μπορεί να ψηλώσει. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο τέος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Κοτζιάς, είναι εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και θα απαντήσει και σε ενστάσεις και επιφυλάξεις. Είναι ωραία να βλέπει κανείς όμως φωτογραφίες από ηλιόλους τη μέρα, στις μέρες που βρέχει και κάνει κρύο. Ναι. Λοιπόν, για όλα όσα βάζει πάνω στο τραπέζι η αξιωματική, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και τις τελευταίες δηλώσεις του Ζόραν Ζάεφ, που νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκαν ως αφορμή για σκληρή κριτική από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σπυράκη, μόλις σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.